Μύρονα Στρατής. Ωραίος τύπος ο Μύρονας και επειδή έχουμε πολύ φαγητό στην εκπομπή μας σήμερα, ο Μύρονας θέλω να ξέρετε ότι το αρέσει πάρα πολύ το φαγητό, ταξιδεύει πάρα πολύ. Κάνει αυτό που λέμε γαστριμαργικά ταξίδια. Δηλαδή πηγαίνει Ισπανία, Γαλλία. Για να δοκιμάσει. Για να δοκιμάσει. Δηλαδή μαθαίνει ότι ένα τριάστερο μισελενάτο εστιατόριο είναι στο τάδε χωριό. Και ο ίδιο ή μόνο ψάχνει. Και δοκιμάζει. Ψάχνει. Κάνει και ένα κανάλι τώρα στο YouTube που μαγειρεύει. Και δεν αποκλεί ο ίδιο να κάνει κάποια στιγμή. Θα είμαι ο τελευταίο στην Ελλάδα που θα μάθω να μαγειρεύω. Έχουν μάθει όλοι. Είμαι και εγώ, αν σε κάνει δεν είναι καλύτερα. Κάντε μαζί ένα κανάλι στο YouTube. Πώς δεν θα μαγειρεύετε. Πώς δεν θα μαγειρεύετε. Πώς θα κάθεστε, θα περιμένω να εγώ μπορώ να κάνω ένα κανάλι άρθρα στο YouTube να τρώω μόνο. Πώς μπορείτε να τρώτε ωραία. Αυτό πάρα πολύ καλό. Γευσηγνώσεις, ναι. Λοιπόν, επίσης αποκαλύπτει ο Μύρονας για ποιο σημείο του σώματός του του στέλνουν οι θαυμάστριες έτσι ερωτικά μηνύματα. Για ποιο, για πες, για ποιο. Όχι, για κοιτάω ποιο. Εσένα και σκέφτομαι εσένα για ποιο σου στέλνει, κατάλαβες. Οπότε ας για δούμε ποιο το... Κατέρινα μου στέλνει. Ας δούμε το Μύρονα και ας πάμε μετά να δούμε τα δικά σου. Αχ, Θεέ μου. Εγώ, επειδή... Είσαι επαγγελματίας. Θέλω να δοκιμάσεις την καλύτερη καρμπονάρα στην Ασμύρνη. Το βραστήρας. Είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Είμαι ο Μύρονας και αυτό είναι το βαγάκι. Το κομμάτι που λέγεται κουζίνα, μαγειρική κτλ. Πόσο θέλεις να το εξελίξεις, γιατί είναι κάτι που το αγαπάς, το κάνεις στο YouTube, έχεις πλάνα και για πιο, έτσι, πιο μεγάλες καταστάσεις και πιο τηλεοπτικές, θα λέγαμε. Το κάνω επειδή μου αρέσει και επειδή περνάω όμορφα. Δεν έχω τέτοια όνειρα προς το παρόν. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, αλλά θα δούμε. Πες μου μία συνταγή που θα την κάνεις σε γυναίκα την πρώτη φορά που θα έρθει σπίτι σου και δεν. Παίζει να μην έχει έτσι η νύχτα, να το πούμε κομψά, μια καλή εξέλιξη. Το μεγάλο μυστικό είναι το εξής. Καταρχάς, θες μια συνταγή που να μην μυρίσει το σπίτι. Δεν θα έκανα κάτι στη γάστρα, μάλλον, κάτι στο φούρνο. Δηλαδή ένα μοσχαράκι κοκκινιστό με ένα ωραίο πουρέ. Και σκάει λοιπόν εκείνο το καλοκαίρι το πάνω απ' όλα. Ένιωσες εκείνο το διάστημα που επί της ουσίας ήταν το μεγάλο σου μπάμ, έτσι. Ότι λίγο το καβαλάς, ένιωσες το μυαλό σου να ξεφεύγει. Ήμουν ένα παιδί πάντα από μικρό, ήμουν με τους φίλους μου έξω, τους έλεγα μην κάνετε φασαρία, μας κοιτάνε. Και ξαφνικά όλοι έρχονται στον δρόμο να με χαιρετάνε, να με παρατηρούν. Αυτό νομίζω ότι τον πρώτο χρόνο μου στήχησε λίγο. Δηλαδή ήμουν σε μία άμυνα, ακόμα και τώρα με ρωτάνε για το μαλλί που είχα τότε. Ήταν πρακτικά και λίγο άμυνα, άμα το σκεφτείς, επειδή ψιλοκρυβόμουν από αυτό το μαλλί πίσω. Είσαι ο τελευταίος, νομίζω, των Μοϊκανών που δεν έχει βάλει στεφάνι. Λοιπόν, θα το πάρεις το κορίτσι, θα γίνει. Θα δούμε. Ποιος ξέρει. Θα το πάρεις. Άμα δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει εγώ. Θα δούμε, θα δούμε. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Πες μου το πιο αστείο μήνυμα που σου έχουν στείλει στο inbox. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε συναντήσει αυτούς που στέλνουν μήνυμα για τα πατουσάκια σου. Έτσι είναι. Βέβαια, πελατάκι. Δεν συζητάμε. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που κάνουν λογαριασμούς μόνο και μόνο και να. Σου πούνε στήλε μου τις πατούσες σου, που λες τώρα τι φάση. Θέλω να σου πω κάποια ονόματα και να μου πεις τι λαχανικό ή τι φρούτο θα ήταν. Γιώργος Γιάγκας. Grapefruit. Καλό για την υγεία, αλλά λίγο ξινό. Νίκος Μουτσινάς. Ο Μουτσινάς νομίζω ήταν ένα όριμο ροδάκινο. Έτσι γλυκός και ζουμερός. Ελένη Μενεγάκη. Είναι μεγάκι, είναι ένας ανανάς, έτσι με πολύ μεγάλα αυτά, ξέρεις, έτσι, πολύ γκράντε, πολύ γκράντε. Μέρι Σινατσάκι. Εμείς θα κάνει μάγκο νομίζω, έτσι είναι εξωτικό, επειδή μοιάζει λίγο με χαβανέζα, θα έλεγα πως είναι μάγκο, κάτι τέτοιο. Ακούω πολλά, μαθαίνω ακόμα πιο πολλά, θέλω όμως να τα ακούσω από το δικό στο στόμα. Λοιπόν, έχω και καιρό να παίξω Αθήνα, οπότε 14 Μάρτη παίζω στα πρώτη νότου στο κλαμπ και ανυπομονώ γι' αυτό. Ετοιμάζω ένα νέο τραγούδι, το οποίο θα βγει λογικά τέλος του μήνα με ένα ωραίο βίντεο κλιπ. Παίζω τρίτες σε ένα μαγαζί στην Πάτρα, το οποίο λέγεται Beer Barbecue, που γίνεται χαμός. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Δεν είναι έτσι αγάπη, να βγει με το δάκρυ. Είναι καλό παιδί να ξέρετε το Μύρονα. Αποδέχομαι. Συμφωνώ. Αποδέχομαι τον όρο του grapefruit. Το grapefruit όμως... Αποδέχεσαι τον grapefruit. Την άλλη που την είπε μάγκο. Γιατί μάγκο, εξωτικό. Δεν τρώγεται το μάγκο. Έχεις δει κανένα να λέει φέρτε μου ένα μάγκο να φάω. Γιατί δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται. Είναι ψιλοάνωστο. Μάγκο παγωτό τρώω. Μόνο λίγο άμα συνοδεύσει. Καλέ τρώγεται το μάγκο. Σορμπέ. Ότι έχεις δει κανένα αποξηραμένο. Έχεις δει κανένα να τρώσει σκέτο μάγκο. Σκέτο.
να το βάλεις στη σαλάτα, να το βάλεις σε κανένα αυτό, σε κανένα παγωτό όπως λέμε. Εγώ κανένα... τρώω όλα αυτά. Τι, ότι παίρνεις ένα μάγκο, ναι, το καθαρίζεις και το τρώω. Γιατί έχεις φάει grapefruit. Δεν είναι πολύ, δεν είναι γλυκό. Συγγνώμη, το ότι να του στέλνουν μηνύματα μόνο ποδολάγνη του Μύρωνα Στρατίδα, σας έκανε εντύπωση. Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο. Απλά επειδή έχει και μία σοβαρή σχέση το παιδί, μάλλον δεν θέλει να πει τα άλλα μηνύματα και έμεινε σε εκείνο που είναι η αστεία διάσταση των μηνυμάτων που δέχεται στα Instagram. Γιατί τα αστεία παιδιά. Η ποδολαγνία κάνει θράψη το νούμερο ένα φετινό. Έλα, Νίκο, μίλα μα για την ποδολαγνία. Μία και τέταρτο. Μία και τέταρτο μίλα μα για την ποδολαγνία. Είναι το νούμερο ένα φετινό. Ομόφυλο είναι τελικά από την αρχή τη καριέρα. Καλύτερο είναι. Μεγάλο όρι μα είναι πιο άντρα τώρα. Πολύ καλό παιδί. Όρι με εικόνα. Και εγώ παίρνω τέτοια μηνύματα σε το Μύρωνα. Για τα ποσάκια. Παιδιά, υπάρχουν κάποιοι που έχουν λογαριασμού και λένε στείλ μου τα παπούτσια και τι πατούσε σου. Τα παπούτσια και δεν τα στέλνει πατούσε, το καταλαβαίνω. Τα παπούτσια για να πάνε να τα αγοράσουν τι πατούσε. Δεν ξέρω, παιδί μου, τι να σου πω. Γιατί στέλνουν 100%. Εγώ προσπαθήσω να ξαναλλάξω θέμα. Και τι τελικά. Εσύ, Ελένη, στέλνει φωτογραφία πίσω ή όχι. Έχει τρελαθεί, καλή Χριστιανή. Έχει τρελαθεί. Είναι πολύ γοητευτικό να μαγειρεύει, α πούμε, κοκκινιστό με πουρέ σε μια κοπέλα που πήρε εκτό. Δεν τη ρώτησε αυτό, τη ρώτησε τι είναι αυτό που θα το φάει και θα μείνει το βράδυ εκεί. Ναι, και ότι να βγει με την ποδιά τη αγάπη μου, δεν θα βγει με την ποδιά, θα έχει ετοιμαστεί και θα έχει ντυθεί μέχρι να έρθει κοπέλα. Θα βαρύνει και δεν μπορεί να κουνηθεί μάλλον. Από όπου και να το δει. Λοιπόν.